Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα σας, καλό μήνα. Είμαστε εδώ ξανά, σταθερά στον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού μας, των παιδιών μας, για να δοθεί απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που τρέχει πάνω στο δρόμο που τις έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για να δοθεί απάντηση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στους πολέμους, στην εμπλοκή της Ελλάδας αυτούς που συνεχώς αναβαθμίζεται φέρνοντας όλο και μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό μας, για όλους τους λαούς, τροφοδετώντας διαρκώς τα προσφυγικά κύματα. Δεν προσπερνάμε τις δυσκολίες, δεν κάνουμε πως δεν τις βλέπουμε, αλλά δεν συμβιβαζόμαστε. Δρούμε ανυποχώρητα μέσα στο λαό, στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, σε πόλεις και χωριά, ώστε να ενισχύεται το στρατόπεδο της αντίστασης, της διεκδίκησης, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Για να κερδίσει έδαφος η πρόταση πάλης, η πρόταση εξουσίας που καταθέτει στο λαό το ΚΚΕ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις βαριές συνέπειες του αρνητικού συσχετισμού που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Βαραίνει ιδιαίτερα ο αρνητικός συσχετισμός διεθνώς, η συνολική επιστοχώρηση του εργατικού, του κομμουνιστικού κινήματος. Επιδρούν ανασταλτικά στη συμμετοχή στην ταξική πάλη οι συνέπειες της αντεπανάστασης που δεν ολοκληρώθηκαν πριν 30 χρόνια και τέλειωσε, αλλά έχουν βάθος, έχουν ουρές. Έχουμε μάθει όμως να μην κάνουμε πίσω από την διεκδίκηση όσων έχει ανάγκη σήμερα η εργατική οικογένεια για να ζήσει όπως της πρέπει στον 21ο αιώνα. Έχουμε μάθει να πρωτοστατούμε ώστε να ανάβουν αιστείες αντίστασης σε όλους τους χώρους δουλειάς, στην Ήπεθρο, σε χώρους μόρφωσης, μέσα στο αγροτικό κίνημα. Έχουμε μάθει να μην ρίχνουμε τον πύχη, να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο οι λαϊκές κοινωνικές ανάγκες και όχι οι προτεραιότητες των μονοπωλιακών ομίλων και οι στόχοι τους, που για το λαό μας μεταφράζονται σε εκμετάλλευση, σε πολέμους, σε φτώχεια, σε ανασφάλεια. Σήμερα δεν είναι πλειοψηφία βέβαια όσοι παλεύουν με το ΚΚΕ για τη νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό, αλλά όμως όλο και περισσότεροι έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτού του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Όλο και περισσότεροι, κάτω από την καθοριστική παρέμβαση του κόμματος, του ταξικού κινήματος, μπορούν να δουν πως η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγής μπορεί να εξασφαλίσει μια ζωή με αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα για τους πολλούς, για το λαό και τα παιδιά του. Απάντηση σε αυτή την πρόκληση μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση του ΚΚΕ, ο σοσιαλισμός, η οικονομία που απαλλαγμένη από τα δεσμά του καπιταλιστικού κέρδους θα κινείται με πηξίδα την ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας, την διαρκή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, την προτεραιότητα σε έργα ζωτικής σημασίας για το λαό, όπως είναι η προστασία από φυσικές καταστροφές. Το έργο το βλέπουμε ξανά και ξανά, με την πρώτη Μεροποντή να χάνονται σπίτια και μαγαζιά, να κλείνουν δρόμοι, να ανοίγουν καινούργιοι λογαριασμοί για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Είδατε τι έγινε στη Χαλκιδική, στη Θάσο, στη Ρόδο, στην Κινέτα.
γιατί έργα όπως τα αντιπλημμυρικά σήμερα είτε δεν δρομολογούνται γιατί δεν αποφέρουν το απαιτούμενο κέρδος στους ομίλους που τα αναλαμβάνουν, είτε όταν δρομολογούνται δεν γίνονται με ενιαίο σχέδιο. Με συνέπεια το πρόβλημα να μεταφέρεται από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από νομό σε νομό. Όμως σε όλες τις περιοχές, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τα έργα προστασίας της ζωής του λαού έχουν επίγοντα χαρακτήρα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε, πως η Νέα Δημοκρατία πιάνει το νήμα της αντιλαϊκής πολιτικής από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει. Αυτό έκανε με τις διευκολύνσεις, τα προνόμια, τις μειώσεις φόρων στο κεφάλαιο. Αυτό κάνει με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, το χτύπημα της απεργίας, την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό ετοιμάζεται να κάνει τώρα και με το νέο ασφαλιστικό. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να εφαρμόσει και όχι να ακυρώσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον νόμο Λεμιτόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Γιατί το κυβερνητικό σχέδιο είναι σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι ώστε η ασφάλιση από κοινωνικό δικαίωμα να μετατρέπεται σε επένδυση και σε ατομικό ρίσκο. Τι σχεδιάζουν? Οι εργαζόμενοι να υποχρεώνονται για όλη τη ζωή τους να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μισθό τους ή ακόμα και φόρους, όπως δηλαδή έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο τέλος όμως τώρα δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν σύνταξη. Γιατί οι παράμετροι επιπλέον που μπαίνουν σχετίζονται με την επένδυση αυτών των εισφορών και τις αποδόσεις που αυτή θα δίνει. Θα εξαρτάται δηλαδή από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά και της λεγόμενης δημοσιονομικής σταθερότητας με βάση τους δείκτες όμως του Δούνου του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λεγόμενων θεσμών. Εδώ είμαστε βέβαια και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά όλα αυτά. Όμως αυτό που κυρίως θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε από τώρα με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και τα νέα παιδιά κυρίως, που δεν ξέρουν καν τι θα πει κοινωνική ασφάλιση, είναι πως η σύνταξη, η ασφάλιση, η υγεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Το κράτος πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα αυτό σε όλους. Δεν είναι εμπόρευμα να πωλείται. Εδώ μιλάμε για τις ζωές μας. Γι' αυτό και η δική μας αντίληψη δεν αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό ως κόστος. Γι' αυτό χρειάζεται, λέμε, και άλλη ουσιαστικά κοινωνία, άλλη οικονομία που δεν θα φρενάρει, αλλά θα ικανοποιεί αυτές τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια στα γεράματά τους εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι χωρίς το βραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, να ξεκουραστούν, να διαθέσουν το χρόνο τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως επιθυμούν οι διάφοροι καπιταλιστές, οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την απασχόληση μέχρι τα βαθιά γεράματα με το βάρβαρο επιχείρημα της ενεργούς γύρανσης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγωνιζόμαστε για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης, αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε από εδώ, από τη Θεσσαλία ειδικά, να απευθυνθούμε στους μικρομεσαίους αγρότες που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της επιβίωσης. Για άλλη μια χρονιά αποδεικνύεται ότι είναι μεγάλη απάτη πως με τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και τις εξαγωγές, την εξωστρέφεια όπως τη λένε, θα αυγατήσει το εισόδημα του αγρότη. Βιομήχανοι μεγαλέμποροι που κυριαρχούν στην αγορά διαμορφώνουν όπως θέλουν τις τιμές στα προϊόντα με κριτήριο το κέρδος τους. Για παράδειγμα, στο πρώτης ποιότητας βαμβάκι δίνουν φέτος μέχρι 20% χαμηλότερη τιμή από πέρσι. Το ίδιο κάνουν με τα φρούτα στον Τύρναβο, σε όλη την Ελλάδα, στο γάλα, στα υπόλοιπα προϊόντα. Με ευθύνη των κυβερνήσεων, με διάφορες μεθόδους, αρπάζουν την παραγωγή σε τιμές κάτω του κόστους. Ανάλογα διαμορφώνουν και το κόστος παραγωγής στα ύψη, τα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού με μονοπόλια, που ελέγχουν όλα τα αγροτικά μέσα και εφόδια, τα μηχανήματα, τους σπόρους, τα φάρμακα, τα λοιπάσματα. Στη ληστεία του μόχθου και οι κυβερνήσεις, όπως οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα αυτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για έκπτωση φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Τη στιγμή που εφοπλιστές, άλλοι καπιταλιστές, έχουν απαλλαγή από το συγκεκριμένο φόρο στα καύσιμα που χρησιμοποιούν. Πάνω από 600 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του 2020 τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, ίδιο ποσό ήταν και το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην μπορεί να επιβιώσει ο βιοπαλαιστής αγρότης, να εγκαταλείπονται καλλιέργειες, οι γεωργοί κτηνοτρόφοι που παραμένουν στην παραγωγή να βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας, προσπαθώντας να διατηρήσουν το βιός τους καταχρεωμένοι. Γιατί, για παράδειγμα, σήμερα μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές για υγεία, σύνταξη, τα 1.360 ευρώ το χρόνο. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πίσω κάθε σκέψη για αύξησή τους. Και εδώ θα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για ασφάλιση, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, στις σημερινές απαιτήσεις. Να καταργηθούν οι εισφορές για την υγεία, την πρόνοια, να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της με δωρεάν κρατικές παροχές, να αυξηθεί, να διπλασιαστεί άμεσα η εξευτελιστική σύνταξη των 330 ευρώ που παίρνουν σήμερα οι συνταξιούχοι αγρότες, που αναγκάζονται να παραμένουν στο χωράφι μέχρι και τα 75 τους χρόνια, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν αλλιώς. Και αν αναγκάζονται να πληρώνουν όλοι οι αγρότες τα χαράτσια του ΕΛΓΑ από το υστέρημά τους, το κάνουν για να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση μετά από μια καταστροφή της παραγωγής τους. Και αυτή την αποζημίωση βρίσκουν τρόπους να την καθυστερούν, να την πετσοκόβουν ή να την απορρίπτουν ακόμα, αφού στον ΕΛΓΑ για πολλωστή φορά δεν συνεισφέρει ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως έχει υποχρέωση σύμφωνα και με τον κανονισμό του. Σταθερά τον απαξιώνουν και στρώνουν τον δρόμο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Να μην ξεγελαστούν οι αγρότες από τα παζάρια των κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ύψος ή την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Καμιά εκδοχή της ΚΑΠ, καμιά δίθεν κόκκινη γραμμή, καμιά μάχη του στη λικοσυμμαχία αυτή δεν έχει στόχο να ικανοποιήσει τις ανάγκες όσων μοχθούν και παράγουν. Έχουν στόχο με τις ενισχύσεις να προωθήσουν τη συγκέντρωση, να διατηρήσουν μόνο εκείνο το τμήμα, όλο και μικρότερο,
των βιοπαλαιστών αγροτών που έχουν ακόμα ανάγκη για να βρίσκουν πρώτη ύλη μόνο οι βιομηχανικοί όμιλοι. Πάνω από 100.000 είναι αυτοί που έχουν ξεκληριστεί και εγκαταλείψει την παραγωγή την τελευταία δεκαετία. Η γραμμή που μπορεί να δώσει ανάσα προοπτική στους αγρότες είναι το δυνάμωμα της κοινής δράσης μαζί με τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους των πόλεων σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια της κυβερνήσης του. Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία υπάρχει πολύ μεγάλη πείρα από τους μαχητικούς αγώνες των αγροτών και τη λαϊκή αλληλεγγύη όπου καταφέρνουν, παρά τους συνολικά αρνητικούς συσχετισμούς και τις δυσκολίες, να κερδίζουν και ικανοποίηση ακόμα ετοιμάτων ως κάποιες ανάγκες έστω στοιχειώδους επιβίωσης. Στην αγροτική παραγωγή σταθερά επεκτείνονται και ισχυροποιούνται οι καπιταλιστικές σχέσεις. Με πιο γρήγορους ρυθμούς πραγματοποιείται η συγκέντρωση του κεφαλαίου τόσο στο εμπόριο όσο και στη μεταποίηση των γεωργικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Ενισχύεται η τάση διαμόρφωσης μιας παραγωγικής βάσης καπιταλιστικών καθετοποιημένων παραγωγικών μονάδων. Αντικειμενικά δηλαδή ανοίγονται σήμερα δύο δρόμοι για την πλειοψηφία των αγροτών. Ο ένας είναι του καπιταλισμού, της προοπτικής της καταστροφής για τους πολλούς εξαιτίας και του ανταγωνισμού και της συγκεντροποίησης. Ο άλλος είναι ο δρόμος του σοσιαλισμού, η κοινωνία με την ανώτερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο αυτής μιας τέτοιας κοινωνίας θα λειτουργούν και οι παραγωγικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί, με δικαίωμα χρήσης της κρατικής γης ως μέσου παραγωγής από τους βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι απαλλαγμένοι από όλη αυτή τη ληστεία κράτους και τραπεζών θα προτιμήσουν την ένταξή τους αυτούς, γιατί θα διασφαλίζουν σημαντική βελτίωση συνθήκων εργασίας, διαβίωσής τους, όπως είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές, η προστασία της παραγωγής, η επιστημονική, τεχνική στήριξη και τόσα άλλα. Με τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, η μεγάλη παραγωγή στη βάση των νέων σοσιαλιστικών σχέσεων θα μπορέσει σχετικά γρήγορα να καλύψει την ικανοποίηση του συνόλου σχεδόν των αναγκών σε αγροτικά προϊόντα, υγιεινά και φθηνά τρόφιμα για το λαό και πρώτες ύλες για την κοινωνικοποιημένη βιομηχανία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, όπως όλοι ξέρουμε, έχουν συνέπειες που ήδη τις βλέπουμε στη χώρα μας, στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι οι χιλιάδες ξεριζωμένοι που ψάχνουν να βρουν μια ζωή δίχως βόμβες στη χώρα μας ή αλλού. Είναι οι βάσεις, τα ορμητήρια πολέμου που ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά της χώρας, όπως εδώ στη Λάρισα που σταθμεύουν αμερικάνικα ντρόνς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοίμασε και η Νέα Δημοκρατία μετά υπέγραψε τη νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή σε πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο πως λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας δήλωσε προκλητικά πως οι Έλληνες θα ξαναματώσουν μαζί με τους Αμερικάνους σε πολέμους. Δήλωση που όμοια της δεν μπορούμε να βρούμε τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια και που δεν σχολιάστηκε καθόλου από τα άλλα κόμματα.
Ο λόγος, συμφωνούν στην επικίνδυνη πολιτική της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Η πολιτική μετατροπής της χώρας σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ σημαίνει αφενός ότι από τη χώρα μας θα φεύγουν τα βομβαρδιστικά που θα δολοφονούν άλλους λαούς, σημαίνει όμως ότι και η χώρα μας σε ενδεχόμενο όξυνσης και στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία θα είναι και αυτή μαγνήτης επιθέσεων. Άλλωστε, ήδη οι αξιωματούχοι της Ρωσίας έχουν δηλώσει δημόσια πως οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είναι στο στόχαστρό τους. Και ας σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά, τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα έχει παραχωρήσει ακόμα περισσότερες βάσεις στους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Μήπως αυτό βελτίωσε ή επιδείνωσε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ανασχέθηκαν μήπως οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Μόλις χθες, προχτές, η Τουρκία με τη Λιβύη ανακήρυξαν ΑΟΣ, εξαφανίζοντας από τον χάρτη και την Κρήτη και άλλα νησιά ως ελληνικό έδαφος. Προκαλούν λοιπόν όλο και περισσότερο. Βήμα το βήμα η Τουρκία κατοχυρώνει τις διεκδικήσεις της στην πράξη. Αυτό κάνει με τα γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ, αυτό κάνουν με τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο, με τις συνεχείς αμφισβητήσεις, το ίδιο κάνουν σε όλα τα ζητήματα. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να απαντήσει. Πέρσι υπογράφτηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει μήπως καθαρίσει ο ουρανός πάνω από τα Βαλκάνια ή τα σύννεφα των πολέμων όλο και πυκνώνουν ως αποτέλεσμα των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσία, Κίνα και άλλα καπιταλιστικά κράτη. Και εδώ ο καθένας μας επίσης μπορεί να απαντήσει. Στα πρόσωπα των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα μπορεί να δει κανείς τι σημαίνει η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Τι σημαίνει ότι αυτό το σύστημα, ο ιμπεριαλισμός, είναι αδίστακτος. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας ζητώντας μια ζωή δίχως βόμβες και η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι, εφαρμόζουν την επικίνδυνη πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα γίνεται αποθήκη ψυχών προσφύγων, ξεριζωμένων ανθρώπων, ακριβώς επειδή υλοποιεί κατά γράμμα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή αποτυπώνεται στον κανονισμό του Δουβλίνου και στην κοινή συμφωνία, την απαράδεκτη αυτή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Αυτή η πολιτική είναι που εγκλωβίζει πρόσφυγες στη χώρα μας. Αυτή η πολιτική είναι και το έδαφος που πρημοδοτεί ρατσιστικές, μυσαλόδοξες φωνές μαζί με τις διάφορες κοσμοπολίτικες ανοησίες και αυταπάτες των οπορτουνιστών. Αυτή η πολιτική είναι που συνολικά πρέπει να απορρίψει ο λαός μας. Ρωτάνε πολλοί και τι πρέπει να γίνει. Τους απαντάμε, πρέπει να γίνει αυτό που από την αρχή είπε και λέει το ΚΚΕ, να καταργηθεί εδώ και τώρα η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το Δουβλίνο που εγκλωβίζει εδώ πρόσφυγες, να στελεχωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες με ευθύνη του κράτους, ώστε γρήγορα να γίνεται η καταγραφή των αιτούντων άσυλων, να δίνονται τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Να φτιαχτούν ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα, να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και εκπαίδευσης για όσο καιρό, όσο πιο σύντομα γίνεται, μείνουν στη χώρα μας, με προσλήψεις όμως όλου του απαραίτητου προσωπικού για να διευκολύνει γρήγορα αυτές τις διαδικασίες απεγκλωβισμού.
να φύγουν οι βάσεις του θανάτου, να ξεκουμπιστεί το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες στα σωματεία τους, στις μαζικές λαϊκές οργανώσεις, πρωτοστατούν ώστε να εκφράζεται η αλληλεγγύη του λαού μας με έμπρακτο τρόπο, για να απομονώνονται ρατσιστικές, φασιστικές φωνές. Καταλαβαίνει κανείς ότι η κυβέρνηση στην προώθηση της πολιτικής της έχει να λύσει μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Δύσκολη εξίσωση όχι στις αίθουσες του Κοινοβουλίου, αλλά στο δρόμο. Ξέρει ότι η άδικη πολιτική της φέρνει αντιδράσεις, αφού δημιουργεί νέα προβλήματα στο λαό μας, στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, συνολικά και για όλα τα ζητήματα. Γι' αυτό εντείνει τον αυταρχισμό της, την καταστολή. Τι να πρωτοπούμε? Το νόμο για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που μετατρέπει τον Υπουργό Εργασίας σε πασά που ελέγχει τα σωματεία, τη δράση τους, τις αποφάσεις τους. Λες και δεν έχουν καταστατικά και περιμένουν τον κάθε βρούτσι να λύσει τα ζητήματα. Το νόμο για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα συνδικάτα που θέλει να απονευρώσει το συνδικαλιστικό κίνημα από τη ζωντανή συζήτηση, την αντιπαράθεση και τη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες, δίνοντας το δικαίωμα στην εργοδοσία να ξέρει με ένα κλικ στο διαδίκτυο τι προθέσεις έχει κάθε εργαζόμενος. Θέλει να αντιδράσει, θέλει να απεργήσει, θέλει να συνδικαλιστεί, θέλει να διεκδικήσει. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας μετατρέπεται σε Υπουργείο Ασφάλειας. Το δόγμα νόμος και τάξη είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μιας πολιτικής που τα δίνει όλα στο κεφάλαιο, παίρνοντας από το λαό μας ό,τι έχει απομείνει. Για να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί των πρώτων κατοικιών, για να προχωρήσουν οι αρνητικές αλλαγές στα πανεπιστήμια, για να προχωρήσει η επιδείνωση των όρων δουλειάς, αμοιβής, είναι απαραίτητη η ένταση της κρατικής βίας, βλέπετε, της καταστολής, αλλά και της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Το ξαναλέμε στην κυβέρνηση και από αυτό το βήμα. Λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, αν νομίζει πως θα βγει άβρεχτη από αυτή την πολιτική που εφαρμόζει. Εμείς οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, μαζί με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές σε όλη τη χώρα, δρούμε για να μπουν εμπόδια σε αυτή την κυβερνητική πολιτική, για να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσημο της πολιτικής της, για να αποκαλυφθεί ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από αυτή την πολιτική, αλλά να φαίνεται και ποιοι από τους προηγούμενους έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία στρωμένη τη δουλίτσα. Φίλες και φίλοι, πολλοί λένε, απευθυνόμενοι στο ΚΚΕ, ότι κάνουμε αγώνα για τον αγώνα. Λέμε όχι για το όχι. Κάνουν, τους λέμε, πολύ μεγάλο λάθος. Λέμε όχι στο σημερινό άδικο σύστημα, γιατί παλεύουμε για την τελική ανατροπή του. Παλεύουμε για μια νέα κοινωνία, για ένα άλλο σύστημα. Παλεύουμε για το σοσιαλισμό. Λέμε όχι, για παράδειγμα, στον εργασιακό μεσαίωνα που ζουν οι εργαζόμενοι, γιατί ξέρουμε πως σήμερα ο εργαζόμενος άνθρωπος μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα δουλεύοντας λιγότερο, εκμηδενίζοντας την ανεργία, έχοντας εξασφαλισμένη εργασία, αλλά και την υγεία του, την περίθαλψή του, την πρόνοια, την μόρφωση των παιδιών του. Παλεύουμε για να σώσουμε όποιο δικαίωμα μπορεί να σωθεί,
με το βλέμμα στραμμένο όμως στο τι θα μπορούσε να έχει ο λαός μας και στη δουλειά του και στον ελεύθερο χρόνο του και στην υγεία του και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, αν όλη η ανάπτυξη αυτή της επιστήμης και της παραγωγής σήμερα κατευθύνονταν στην υπηρεσία του λαού, των πολλών και όχι στην υπηρεσία των λίγων. Δρούμε ώστε να ενωθούν κάτω από κοινό στόχο όσοι πλήττονται από τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, για να βρεθούν απέναντι στον κοινό αντίπαλο, σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι επαγγελματοβιοτείχνες, έμποροι αυτοαπασχολούμενοι, οι επιστήμονες, οι γυναίκες, η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων. Με σημαίες και συνθήματα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών που σήμερα δεν γίνονται πράξη γιατί πρέπει να ικανοποιούνται μόνο τα συμφέροντα μιας χούφτας μονοπωλίων. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο, πρόγραμμα για να ζήσει ο λαός μας όπως του αξίζει. Ζωή με σύγχρονα δικαιώματα και καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Ασφάλεια για το μέλλον και συμμετοχή στους πολέμους όπως συμβαίνει σήμερα δεν μπορούν να συμβαδίζουν. Οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις τους, το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να καφιώνται πως πέτυχαν πολλά για τα αφεντικά τους, για την αφεντιά τους σε βάρος του λαού. Ένα πράγμα όμως δεν καταφέρανε, να τσακίσουν τη διάθεση για αντίσταση, τη διάθεση για διεκδίκηση, την προοπτική ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς, με το λαό πραγματικό αφέντη στην εξουσία και σε όλο τον πλούτο που παράγει. Αυτό είναι που αύριο θα το βρουν μπροστά τους. Το ΚΚΕ γι' αυτό παλεύει. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να μας βάλουν στο χέρι. Όσο κι αν τα πράγματα φαίνεται να μένουν στάσιμα, ότι είναι δύσκολα, η αλήθεια αποτυπώνεται στο σύνθημά μας. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Για το στόχο αυτό δουλεύουμε από σήμερα σε καθημερινή βάση, προετοιμαζόμαστε, δυναμώνουμε, έχουμε την ιστορική αισιοδοξία και την πίστη στις αρχές μας, στη θεωρία μας, στο πρόγραμμά μας, στην ίδια τη δυναμική της ταξικής πάλης. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Να είστε καλά, καλή υγεία, προχωράμε μπροστά, θα τα καταφέρουμε, γι' αυτό είμαστε σίγουροι.